Πάμε να δούμε το πρώτο θέμα που σας αναφέραμε και έχει να κάνει με αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Βοσνιάκος, ότι κάθε χρόνο δηλαδή χίλιοι Θεσσαλονικείς πεθαίνουν εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία αφορούν και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, γιατί μέσα από εκεί έχουν ανακοινωθεί. Έχουμε τον κύριο καθηγητή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Είναι εξαιρετικά σημαντικά τα στοιχεία που παρουσιάσατε. Δεν είναι η πρώτη φορά, τα έχω παρουσιάσει και προηγούμενοι, αλλά υπάγονται στον γενικό κανόνα το οποίο έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι 348.000 θάνατοι οφείλονται στην αστική ρήπανση στα μεγάλα αστικά κέντρα και εξαιτίας ιδιαίτερα των μικροσωματιδίων, τα 10, το PM10 όπως τα ξέρουμε, και το 2,5 ιδιαίτερα, το χειρότερο από όλα είναι το 2,5. Αναφέρεστε σε αυτά που λέγαμε για το χειμώνα με την εθαλομύχλη, κύριε Βοσνιάκο, ή γενικότερα όχι, με τη ρήπανση? Όχι, η εθαλομύχλη είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι τα μικροσωματίδια, τα οποία οφείλονται στην αστική ρήπανση και η οποία αστική ρήπανση ταλανίζει τα αστικά, τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία οφείλεται κατά βάση τα μικροσωματίδια και στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων και στην ύπαρξη του οικοδομικού συγκροτήματος, το οποίο έχει πολλές οδικές χαράδρες, όπου μέσα δεσμεύονται διάφορα αέρια, όπως είναι αυτά του διοξιδίου, του άνθρακα, του μονοξιδίου κτλ. Αλλά το βασικότερο από όλα, στο οποίο όλοι οι επιστήμονες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου, είναι ότι θα πρέπει άμεσα να κατεβεί το όριο για ιδιαίτερα και τα μικροσωματίδια, το οποίο είναι 25 σήμερα, 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, στα 10 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο, πράγμα το οποίο πρέπει να θεσπιστεί άμεσα για να σωθούν κάποιες ζωές. Βέβαια, όταν μιλάμε για επικινδυνότητα, δεν μιλάμε για τον γενικό πληθυσμό, μιλάμε για τον ευπαθή πληθυσμό πάντα, ο οποίος είναι ήδη επιβαρημένος είτε από καρδιακά, είτε από άλλες, δηλαδή πάνω από τα 65 ή οι μικρές ηλικίες, όπου εκεί λόγω της ευπάθειας μπορούν να υποστούν τις συνέπειες αυτές που είπα νωρίτερα. Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε νωρίτερα ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν τα έχετε πει πρώτη φορά, τα έχετε ξαναπεί, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν αυτά τα στοιχεία που κατά καιρούς αναφέρεστε στα στοιχεία αυτά, αν έχουν κινητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αν έχετε δει να γίνονται βήματα πρόοδου? Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή η ερώτηση, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα και καιρό παίρνουν, αλλά και γίνονται σε ευρύτερη κλίμακα που ξεπερνάει τα εθνικά όρια. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της να κατεβάσει, παραδείγματος χάρη, το όριο των μικροσωματιδίων από τα 25 μικρογραμμάρια στα 10. Πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρώπης τουλάχιστον. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται. Και δεν γίνεται διότι υπάρχουν προφανώς συμφέροντα, δεν είναι ότι δεν γίνεται γιατί δεν μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχουν συμφέροντα τα οποία, εάν κατεβεί το όριο εκεί κάτω, θα πρέπει μετά να αναθεωρηθούν πολλές καύσεις, είτε είναι εσωτερικής καύσης, δηλαδή μιλάω για οχήματα, είτε για οποιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο παράγει μικροσωματίδια. Στην Ευρώπη και ειδικά στη Μεσόγειο, οι επιπτώσεις, όπως βλέπετε, πέραν των άλλων, έχουμε ιδιαίτερα σημαντικές, και επειδή έρχεται το καλοκαίρι θα το τονίσω ακόμη μια φορά, των κλιματικών μεταβολών και όχι κλιματικών αλλαγών, που πάρα πολύ εσφαλμένα πολλοί το αναφέρουν, διότι δεν άλλαξε το κλίμα, απλώς μεταβλήθηκε το κλίμα. Η μεταβολή λοιπόν αυτή, η οποία φέρνει ταυτόχρονα και καύσονες, διότι έχουν εξαφανιστεί οι ενδιάμεσες εποχές, δεν υπάρχει ούτε άνοιξη ούτε φθινόπωρο, πάμε καλοκαίρι, χειμώνα, κατευθείαν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πραγματικά να υφιστάμεθα ιδιαίτερες επιπτώσεις, αλλά και το οικοσύστημά μας να υφίσταται τέτοιες επιπτώσεις, όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη να μην έχει τη δυνατότητα να νεκρώσει κάποιους μικροοργανισμούς, είτε είναι κουνούπι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να τα βρίσκουμε μπροστά μας, διότι δεν κατεβαίνουν οι θερμοκρασίες τόσο χαμηλά τον χειμώνα για να μπορούν αυτά τα πράγματα, ας πούμε, να εξολαθριστούν.
Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάμε για εθαλομύχλη που είπατε νωρίτερα, που έχουμε ξαναμιλήσει προφανώς, δεν μιλάμε για την εθαλομύχλη η οποία οφείλεται στην φύση, μιλάμε αυτή η οποία εκπέμπεται από την άναρχη καύση διάφορης καύσιμης ύλης, η οποία βεβαίως και δεν ενδείκνεται για τέτοιου είδους δουλειά. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.